Αρνίσιο κεμπάπ με μπουγιουρντί γιαουρτιού. Ανατολίτικος αέρας σε καυτερό πιάτο. Ξεκινάμε λοιπόν τη συνταγή και ενώ θα περιμένετε να ξεκινήσουμε τα κεμπάπ, εμείς θα ξεκινήσουμε από το μπουγιουρντί. Το μπουγιουρντί μάλλον προέρχεται από την τουρκική λέξη τη μπουγιούρ, που σημαίνει διατάζω. Ουσιαστικά η έννοια της λέξης αυτής είχε οικονομικό περιεχόμενο, δυσάρεστο, γι' αυτό πάρα πολλές φορές ακούτε στην ελληνική γλώσσα και λέμε έφαγα ένα μπουγιουρντί. Έχει παραμείνει ως κάτι πάρα πολύ καυτερό. Γι' αυτό και το πρώτο υλικό που θα ξεκινήσουμε και θα ψιλοκόψουμε είναι από ξηραμένες υπεργές τσίλι. Ουσιαστικά θα πάμε και θα κάνουμε ένα καυτερό μείγμα από καγιέν πιπέρι. Θα πάρουμε τώρα σκόρδο και θα το ψιλοκόψουμε μέσα σε αυτό το μείγμα. Ουσιαστικά κάνουμε μία πάστα από καυτερή πιπεριά και σκόρδο. Αυτή την πάστα που κάνουμε θα τη βάλουμε σε ένα μπολ. Και τώρα μέσα εδώ θα κάνουμε τη βάση για το μπουγιουρντί. Η βάση για το μπουγιουρντί είναι το γιαούρτι. Φάγε total 5% λιπαρά. Παρασκευάζεται μόνο από γάλα και μαγιά γιαουρτιού. Έχει υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη και είναι και φοβερή πηγή ασβεστίου. Παίρνουμε λοιπόν 3 καλές κουταλιές γιαούρτι. Έχουμε βάλει μέσα την καυτερή πιπεριά. Θα πάμε και θα βάλουμε λίγο ελαιόλαδο. Αλάτι. Όχι πάρα πολύ, γιατί το γιαούρτι έχει αρκετή οξύτητα. Καλό ανακάτεμα. Να ανακατευτούν όλα τα υλικά μαζί. Και αυτή ουσιαστικά είναι η καυτερή μας βάση για το μπουγιουρντί. Το αφήνουμε στην άκρη, παίρνουμε ένα πύληνο μπολ και μέσα εδώ τώρα θα πάμε και θα βάλουμε λεπτές φέτες από ντομάτα. Θα κρατήσουμε και λίγη ντομάτα που θα την τρίψουμε για το τελείωμα του πιάτου. Θα βάλουμε μέσα φύλλα μαϊντανού, χωρίς να τα κόψουμε. Τα σπάμε μόνο με τα χέρια μας. Ψημένη πιπεριά φλωρίνης, κομμένη σε λωρίδες λεπτές. Και στη συνέχεια όλο αυτό θα πάμε και θα το καλύψουμε με γιαούρτι. Ουσιαστικά αυτός είναι ο πιο παραδοσιακός τρόπος για να κάνουμε μπουγιουρντί. Στην Ελλάδα υπάρχουν πάρα πολλές παραλλαγές. Υπάρχει μπουγιουρντί με τυριά, με φέτα κατά κύριο λόγο. Το έχουμε δει με λαχανικά που ουσιαστικά αυτό είναι το μπουγιουρντί και επίσης έχουμε δει πολύ ωραίο μπουγιουρντί με λουκάνικο. Αυτό θα το βάλουμε σε υψηλή θερμοκρασία για λίγα λεπτά να ψηθεί και να κάνει μια ωραία κρούστα. Όση ώρα λοιπόν περιμένουμε το μπουγιουρντί να ψηθεί σε υψηλή θερμοκρασία πίσω, θα πάμε και θα κάνουμε κεμπάπ. Έχουμε αρνίσιο κιμά, μπορείτε να βάλετε ό,τι κιμά θέλετε. Έχουμε κρεμμύδι, σκόρδο, πιπεριές, παίρνουμε ένα μεγάλο μπολ. Και μέσα εδώ τώρα θα ξεκινήσουμε με ένα τρίφτη και θα τρίψουμε πιπεριές. Ουσιαστικά θέλουμε λεπτά κομμάτια από την πιπεριά αλλά και το ζουμί της. Εγώ θα τρίψω πράσινη και κίτρινη πιπεριά. Κρεμμύδι κόκκινο. Επίσης κρατάμε λίγο για τον ντεκόρ του πιάτου. Σκόρδο. Και αυτό είναι το μείγμα λαχανικών μέσα στο οποίο θα πάμε και θα βάλουμε τον κιμά. Έχουμε φροντίσει ο κιμάς μας να είναι σε θερμοκρασία δωματίου για να μπορέσουμε να τον πλάσουμε πάρα πολύ ώρα, να περάσουμε αρκετό οξυγόνο μέσα στον κιμά για να γίνουν τα κεμπάπ αφράτα. Βάζουμε λοιπόν τον κιμά μέσα στον μπολ, ελαιόλαδο, αρκετή ποσότητα ελαιολάδου, καλό αλάτισμα. Άρα ψηλό αλάτι για να μπορεί να διαλύεται εύκολα. Θα βάλουμε φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Και τώρα θα πάμε και θα κόψουμε φρέσκο μαϊντανό και κόλιανδρο, ψιλοκομμένο, το οποίο θα μας δώσει πάρα πολύ ωραίο άρωμα στο κεμπάπ. Κοφτερό μαχαίρι για να μην τραυματίζουμε τα φύλλα από το μαϊντανό και τον κόλιανδρο. Ωραίο ψιλόκομμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, τα ψιλοκόβουμε
μυρωδικά το μαχαίρι μας να είναι πάρα πολύ κοφτερό μέσα στο κυμάκι αυτό και ξεκινάμε και ζυμώνουμε. Το μυστικό για αφράτα, μπιφτέκια ή κεμπάπ είναι το ζύμωμα. Είναι η θερμοκρασία δωματίου στο κυμά και πάρα πολύ ζύμωμα. Και αφού τελειώσουμε με το ζύμωμα θα πάμε και θα βάλουμε τα ξερά μπαχαρικά μας στο τελείωμα, καλό ανακάτεμα και μετά ψήσιμο. Έχουμε ανακατέψει λοιπόν τον κυμά μας πάρα πολύ και πάμε τώρα να βάλουμε τα ξερά μπαχαρικά. Πρώτα απ' όλα θα βάλουμε μπαχάρι τριμμένο, αρκετό. Θα πάμε και θα βάλουμε κανέλα, λίγη, όχι πάρα πολύ. Έντονο άρωμα και δεν θέλουμε να κυριαρχήσει το άρωμα της κανέλας. Θα πάμε και θα βάλουμε κύμινο, αρκετό. Πλάθουμε λίγο τον κυμά για να ανακατευτούν τα μπαχαρικά και αρχίζω και πλάθω τώρα μικρά κεμπάπ με το χέρι μου, ομοιόμορφα. Γενικώς όταν ψήνουμε κεμπάπ, όταν πλάθουμε και ψήνουμε κεμπάπ θα δείτε ότι έχουν την τάση να φουσκώνουν στο κέντρο. Περνάει ο αέρας μέσα από το κέντρο και τα φουσκώνει. Και αυτό πάρα πολλές φορές τα αποτρέπει από το να ψηθούν ομοιόμορφα. Τα βάζουμε πάνω στη σχάρα μας και ξεκινάμε το ψήσιμο. Στην Τουρκία να πούμε εδώ ότι το κεμπάπ γινόταν πάντα από αρνίσιο κυμά και σημαίνει ψημένο κρέας σε ξυλάκι. Είναι σημαντικό να αφήσετε τα κεμπάπ να ψηθούν από κάτω πριν ξεκινήσετε να τα γυρίσετε, να κάνουν δηλαδή μια πάρα πολύ ωραία κρούστα όπως αυτό. Βλέπετε τις γραμμώσεις και την ωραία κρούστα, γιατί αν βιαστείτε και τα γυρίσετε πάρα πολύ γρήγορα θα αρχίσουν να σας πάνε. Περιμένετε, δεν βιάζεστε και δεν πιέζετε ποτέ το κρέας πάνω στην ψησταριά γιατί φεύγουν τα ζουμιά. Όση ώρα περιμένουμε να ψηθούν τα κεμπάπ θα πάμε και θα κάνουμε ένα άλλο μείγμα με τριμμένη ντομάτα. Κόβουμε ωραίες φέτες από κόκκινο κρεμμύδι, πάρα πολύ λεπτές. Αυτό ουσιαστικά θα είναι το γαρνίρισμά μας που θα μπει πάνω από τα κεμπάπ. Μέσα εδώ θα κόψουμε λίγη πιπεριά φλωρίνης ακόμα. Είναι πάρα πολύ ωραίο στα φαγητά μας να υπάρχει το τραγανό στοιχείο. Και αυτό που κάνουμε είναι μία σάλτσα η οποία έχει αρκετά τραγανά στοιχεία που μας βοηθάει καλύτερα στο να καταλάβουμε τις γεύσεις από τα φαγητά. Την αφήνουμε στην άκρη. Γυρνάμε με προσοχή τα κεμπάπ, δείτε πόσο εύκολα και απλά ξεκολλάνε. Τα κεμπάπ είναι σχεδόν έτοιμα, το μπουγιουρντί ψήνεται, θα ρίξουμε μία πίτα και άλλη μία πίτα στη σχάρα, λίγο λάδι πάνω από τις πίτες, θα βγάλουμε το μπουγιουρντί από το φούρνο. Δείτε τι ωραίο χρώμα έχει κάνει, τι ωραία κρούστα, βγαίνει μυρωδιά από τα μπαχάρια. Γυρνάμε τις πίτες μας, τα κεμπάπ είναι έτοιμα. Παίρνουμε τις πίτες, τις κόβουμε. Τις βάζουμε στο πιάτο. Και πάμε τώρα πάνω εδώ και στείνουμε τα κεμπάπ. Αυτό και από μόνο του θα ήταν πιάτο, χωρίς τίποτα άλλο. Παρ' όλα αυτά, επειδή θέλουμε να ανεβάσουμε την ένταση, γιατί μας αρέσει να ανεβάζουμε την ένταση σε αυτή την εκπομπή,
θα πάμε και θα βάλουμε από πάνω το μπουγιουρντί, δηλαδή λίγο από τα λαχανικά, λίγο από το κρεμμύδι, λίγο από το γιαούρτι. Κεντρικά, δεν θα πλημμυρίσουμε δηλαδή το πιάτο με σάλτσα και μετά θα πάμε και θα βάλουμε και την ομή σάλτσα με το κρεμμύδι, την ντομάτα και την πιπεριά φλωρίνης από πάνω. Λίγο από το ζουμί της ντομάτας και δείτε τι ωραία παραλλαγή μιας πολύ κλασικής συνταγής για να καλύψει όλα τα γούστα.